Γεια σας μάγκες. Εδώ πέρα με τον Άγγελο το Χαραμί, το καλύτερο παιδί. Θα πειραματιστούμε λίγο με το MX5, θα βάλουμε κάτι μας πιεδάκια εδώ πέρα. Ορίστε να τα, φρεσκοβαμμένα, έτοιμα. Ναι, μην τα κάνεις έτσι όμως και υπάρχουν τίποτα. Όπο, πάλι θα το γαμίσουμε το αυτοκίνητο. Θα γελάσουμε πολύ σήμερα, παιδες. Πώς το βλέπεις? Θα τα καταφέρουμε να τα βάλουμε σωστά ή θα κάνουμε μαλακίες πάλι? Εσένα δίπλα μου όλα λάθος πάνω. Άντε γαμίσω. Από εδώ ένας άκυρος ο συνήθως περιμένει στη στάση. Και πάμε στο εργαλείο τώρα να δουλέψουμε. Καταρχάς θα χρειαστούμε φίλε εργαλεία. Άνοιξε λοιπόν το προβαγκάζ να βάλουμε εργαλεία. Έλα, κάνε κάποια δουλειά. Λοιπόν, άντε βρες τον Black & Decker και να ξεκινήσουμε. Για να δούμε τι έχει το προπαγκάζ μου. Τι είναι αυτά ρε μαλέκα? Τι είναι αυτά? Σου τυχαίνε και εδώ. Τι αυτιά είναι αυτά? Από τις απόκριες. Αυτό τι είναι? Το είχα βρει πάνω στην Πάρνια. Ας το μέσα, μην το πειράζεις. Τα καλαμάκια τι? Ήταν από το προηγούμενο βίντεο, ας τα κι αυτά. Μπράβο. Ω μαλάκα. Ρε μαλάκα. Εδώ το άλλο οικογενειακό. Άλλες μαλακίες μέσα στο προπαγκάζ. Ακούς? Το έφαγε στο κεφάλι. Ήμουνα στο φανάρι και εκεί το φανάρι που έστειλε για αριστερά ήμουν εγώ. Και αυτή ήταν για να πάει στο φανάρι που πάει ευθεία. Και αυτή αντί να στήσει να πάει ευθεία πήγε αριστερά. Στα αρχίδια μας. Ναι, θα υπάρξει πρόβλημα, παιδιά. Όντως θα υπάρξει πρόβλημα. Δανείζομαι μια πέτρα. Τι μαλακίες κάνω πάλι ο άνθρωπος. Γιατί το παίζω μάστορας? Πέρασε ρε το μάγκες. Λοιπόν μάγκες, τι είναι χειρότερο? Να είσαι εγώ ή να είσαι ο Άγγελος, ο οποίος κάθεται ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου για να βάλει μασπιέδες σε ένα μπουρδέλο αυτοκίνητο? Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Ναι. Βλέπω εγώ να πατάνε σήμερα τον Άγγελο. Έτσι το παλικάρι που δουλεύει στον ΟΣΕ. Πάμε. Κοίτα αυτό το μαστόρι, έτσι. Κοίτα εδώ πώς το λειτουργεί. Πάμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Με σένα ποτέ. Θα βγεις στο YouTube εσύ σήμερα. Γιατί θα βγεις στο YouTube? Έτσι, γουστάρω. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Θέλεις να προτείνεις κάτι στον κόσμο που θα σε δει? Ναι, να σταματήσει να σε βλέπει. Πήγαινε στη δουλειά σου, κοπέλα μου, πήγαινε στη δουλειά σου. Φτάνει, φέρε το μας πια τώρα. Φέρε να μετρήσουμε τώρα, φέρε τον εδώ. Φέρε το εδώ τον μπουρδέλο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς γίνεται. Ωραία, θα μας πατήσουνε ρε μαλάκα. Έλα παππού, έλα πάρ' το μπουρδέλο από εδώ, κάνουμε δουλειά, έλα. Άμα το κοπανίσεις αντί να πάρεις. Μην το κοπανίσεις, έλα εδώ, φέρ' το εδώ. Μπαίνει έτσι. Βλέπεις. Σοβαρά τώρα. Για πάρ' τους τα κάνω όλα αυτά ρε. Για μένα. Όλα. Σ' αρέσει? Καλό αλλά βρώμικο. Τέλειωσα.
Τέλειωσα, τέλειωσα, μαμά, τέλειωσα. Η θεία σου ήταν αυτή? Μάλλον. Η μάνα σου, α. Μετά από τη σκληρή δουλειά που ρίξαμε με το αυτοκίνητο, το οποίο είναι ακόμα ημιτελές, φάγαμε πέσει, εδώ. Ότι θα πέσει με άλλη πλευρά και ότι βρίσκει, το βλέπεις. Παρά λίγο να πατήσουμε μας και... Μαλάκα, κάποιος θα βγει χωρίς κεφάλι σήμερα. Το βίντεο που είχαν ανεβάσει άλλοι ήταν ψάχνοντας τον αίμο. Εμείς κάνουμε ψάχνοντας τις βίδες. Πάει, χάλασε. Τι θα κάνεις μετά, ρε? Α? Τι θα κάνεις μετά? Μετά, δεν ξέρω. Έχεις τίποτα καλό στο μυαλό σου? Λέω να πάμε λίγο προς Τραβέλια, προς Συγκρού. Λες? Έχουν έρθει κάτι ωραία καινούργια από την Ομανία. Και δεν πάμε να μας γαμίσουν το αυτοκίνητο. Ρε φίλε. Πόση ώρα είναι. Πώς θα το κατεβάσουμε όλο αυτό τώρα, ρε? 3 hours later. Ωρε μαλάκα. Τι χαμήλωμα είναι αυτό, ρε μαλάκα? Καλησπέρα Μάγκες, πλάτη εδώ, ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να κάνετε ένα share και ένα subscribe για τα επόμενα βίντεο και ελπίζω να τα πούμε και πάρα πολύ σύντομα με ένα ακόμα βίντεο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, σε ευχαριστώ πολύ που μου το πες. Συγγνώμη. Ναι, δεν εννοούσα αυτό. Μην ευρειάζεις. Εντάξει, ό,τι πεις, φεύγω. Ναι ρε φίλε, κάτσε καλά. Μαλάκα. Sorry που σε ξύπνησα από το δεκατόνειρο. Απλά ρωτάω επειδή θέλω το παιδί να το αποχαιρετήσεις.